go. Αριστερά στόχη. Αριστερό στόχος, δύο. Are you ready? Stand by. Go. Δηλαδή, δεν θα ανεβάσεις τους παλμούς, δεν θα ζωήσεις τον εαυτό σου. Θα παίζεις ανάλογα με αυτά που έμαθες και ανάλογα τη φυσική σου κατάσταση. Δεν μπορείς να ανέβεις πάνω από εκεί. Μπορεί μια φορά να το κάνεις σε ένα στάδιο, μπορείς στο δύο. Αλλά δεν κάνεις 20 στάδια αυτό το πράγμα. Είμαι ο πρόεδρος του Σκουπιστικού Μήλου Γοζάνης, ο Γιώργος Αποτοβλίδης, εδώ και 25 χρόνια. Ο σύλλογος έχει ιδρυθεί από το 1996, μετράει σχεδόν 27 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Καλλιεργούμε το άθλημα της πρακτικής κοποβολής, του πύληνου στόχου, το οποίο έχει στην Ελλάδα μεγάλη ανάπτυξη και έχει δείξει πολλούς πρωταθλητές, όπως και στην Κύπρο, στην αδελφή μας, στους αδελφούς μας. Επίσης έχουμε και το σταθερό στόχο στο σύλλογο κάτω, στα γραφεία του αεροβόλου, το δεκάμετρο, όπως παίζει η κυρία Κορακάκη στο δεκάμετρο και είναι πρωταθλήτρια κόσμου. Και ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε και στο πρόγραμμα τα τυφέκια, τα οποία είναι μεγάλα διαμετρήματα. Τώρα με την εναρμόση του νόμου έχουν λυθεί πολλά προβλήματα και ελπίζω δηλαδή να το αγκαλιάσει ο κόσμος, οι αθλητές μας, τα μέλη μας. Αυτά είναι προς το παρόν η πρακτική σκοποβολή. Βέβαια θα είναι το πρώτο μας άθλημα εδώ που καλλιεργούμε. Έχουμε απέναντι τα παιδιά, τα οποία θα λάβουν μέρος στο πανευρωπαϊκό που γίνεται στην Κόρυθο από 15, από 15 είναι Κώστα, 15 του μήνου ξεκίνησε ο πανευρωπαϊκός, και έχουμε και έναν αθλητή ο οποίος αυτή τη στιγμή παίζει στον αγώνα κάτω, τον Ζεμπίλη τον Θανάση, θα παίξει σήμερα και αύριο και μετά θα είναι διοίκηση πεδίου. Ναι, η χρηματοδότηση γίνεται από τις εισφορές των μελών και από την κατανάλωση των πυρομαχικών που το κάθε μέλος αγοράζει από το σύλλογο. Και επίσης έχουμε και ανατακτά χρονικά διαστήματα μία χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το ΟΠΑΠ βασικά είναι, αλλά είναι για τα σωματεία. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα χρηματοδοτούμαστε και από την Περιφέρεια Κοζάνης και από το Δήμο. Όπως είδατε, έχει κατασκευαστεί και η άσφαλτος που χρόνια ήταν το αίτημά μας. Από το Δήμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Κοζάνης. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ναι, ήταν τα κονδύλια της Περιφέρειας, αλλά ο Δήμος ενέταξε και αυτό το κομμάτι στο πρόγραμμά του.